είμαι ο Δήμαρχος του Κυλικής Δημήτρης Τερζίδης. Η πιο σημαντική μας παρέμβαση, πιστεύω, ήταν το Κέντρο Πληροφόρησης Ιδέων, όπου δώσαμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να έχουν ένα δικό τους χώρο και μέσα αυτό να επικοινωνούν με όλο τον κόσμο. Η δεύτερη σημαντική μας παρέμβαση ήταν το Τοπικό Συμβούλιο Νεολαίας, όπου μπορούν οι νέοι άνθρωποι να εκφράζονται, να παίρνουν αποφάσεις για θέματα που τους αφορούν και να μπορεί και ο Δήμος Κυλικής να ξέρει ποια είναι αυτά τα θέματα που αφορούν την νεολαία και ποια είναι φυσικά η πρότασή τους. Και φυσικά σε μια επόμενη φάση θα είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μέσα από αυτή την δραστηριότητά τους θα μπορέσουν να βοηθήσουν συνολικά το Δήμο Κυλικής. Όμως δεν εξαρτούμαστε μόνο σε αυτά. Εμείς θέλουμε τους νέους ανθρώπους να είναι δίπλα μας, να είναι στο Δήμο Κυλικής, στο Δημαρχείο, για να μπορούμε πραγματικά να έχουμε επαφή με αυτόν τον ευαίσθητο κόσμο. Έχουμε πολλές και σημαντικές παρεμβάσεις, όπως είναι τα τμήματα που έχουμε δημιουργήσει στον Οργανισμό Πολιτισμού, οι παρεμβάσεις μας στους αθλητικούς χώρους και φυσικά οι πολιτιστικές δραστηριότητες και δημιουργίες έτσι όπως τις έχουμε όλο τον χρόνο κατά νήμη, για να μπορούν οι νέοι άνθρωποι να εκφράζονται και να μπορούν οι νέοι άνθρωποι να δημιουργούν. Θέλουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι, το ευαίσθητο αυτό το κομμάτι του πληθυσμού μας, να βρίσκει στο Δήμο Κυλικής όλα αυτά τα ζητήματα που τον ενδιαφέρουν, η ασχολία του, και να μπορεί πραγματικά να τις καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο. The municipality of Kilkis, we try to have opportunities for young people because we want the young people to be active members of our society. We want to be active citizens because we don't like to see them to the cafeterias or another places and do nothing. But we would like to have more money, to have a bigger youth center, because we would like to make discussions with them, to give us opinions, ideas for the best of our city, of our municipality. My name is Linda. I come from Lithuania. I am an EBS volunteer here in Kilkis. What I miss in Kilkis is that youngsters spend too much time on coffee and too little time on creating their own activities. I think in Kilkis there should be more youth organizations and youth should implement more youth projects, such as this democracy project. There are so many things to do and so many nice young people here, but I think sometimes they just waste their time.